Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα ζευγάρι ακουστικών Sennheiser, τα οποία έχω ακούσει για τις καλύτερες κριτικές μέχρι τώρα. Εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα ακουστικά, τα οποία είναι 7,1 κλειστού τύπου της Fujitsu, τα οποία πραγματικά είναι 7,1 με Dolby Digital, αλλά είναι με δική τους κάρτα ήχου, σε USB τελειώνει η απόλυξή τους, οπότε ψηφιακά έχω, δεν είναι πραγματικό 7,1, είναι ψηφιακό 7,1, πολύ βαριά και ποιοτικά ακουστικά, είναι μεταλλική κατασκευή με πλαστικό, αλλά επειδή δυστυχώς είναι αρκετά βαριά αν τα πιάσετε, το μικρόφωνο τους είναι τέλειο. Βασικά αυτό είναι το μικρόφωνο το οποίο χρησιμοποιώ όταν κάνω τα tutorials και τα game reviews. Λοιπόν, επειδή το είναι πολύ βαριά και κουράζομαι όταν τα χρησιμοποιώ πολλές ώρες, ήθελα να δοκιμάσω κάτι φθηνό. Υπάρχουν τριών ειδών ακουστικά. Υπάρχουν τα ακουστικά ψήρες, τα οποία μπαίνουν full στα αυτή ή όχι, ξέρετε πως είναι οι ψήρες. Υπάρχουν τα ακουστικά τα οποία είναι κλειστού τύπου, και όταν λέμε κλειστού τύπου είναι τα ακουστικά αυτής εδώ της μορφής. Βλέπετε, έχει μαξιλαράκι και απομονώνει εντελώς, σφραγίζει το αυτή, οπότε απομονώνει εντελώς τους ήχους. Έχουμε τα ακουστικά ανοιχτού τύπου, τα οποία είναι εντελώς flat και δεν σφραγίζουν τους εξωτερικούς ήχους, δηλαδή μπορείς να ακούς τι γίνεται πέρα από τα ακουστικά σου, και είναι και τα ημιανοιχτού τύπου, τα οποία είναι ένα συνδυασμός των δύο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πακετάκι, αρκετά φθηνό. Η Sennheiser βγάζει τα καλύτερα και πιο ποιοτικά ακουστικά στο εμπόριο αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο headset να φανταστείτε στην αγορά κοστίζει 1000 κάτι ευρώ, δολάρια, δεν είμαι σίγουρος, και πραγματικά δεν υπάρχει σε ποιότητα και σε απόδοση ήχου. Το συγκεκριμένο κοστίζει 25 ευρώ που κρατάω εδώ, είναι το Sennheiser HD 201 Black. Έχει απόκριση συχνότητας ακουστικών από 21 έως 18.000 Hz, 24 ohm αντίσταση, 108 decibel. Η παραμόρφωσή του είναι μικρότερη από 0,7% και έχει μέσα, από ό,τι βλέπω, βίσμα για 3,5 και για 6,3 για ενισχυτές. Πάρα πολύ καλό πρόσθετο, αν και έχω αρκετά λόγω της κιθάρας. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα τον προτίμησα γιατί είναι αρκετά ελαφριά, είναι 100, να σας πω λίγο το γράφει πίσω, 165 γραμμάρια, δεν είναι πάρα πολύ βαριά. 165 γραμμάρια. Επίσης είναι καλής κατασκευής. Έχω διαβάσει υπό την κρατάνη τουλάχιστον 2 χρόνια τα έχουν άτομα τα οποία με όλη την ταλαιπωρία που έχουν πάθει τα ακουστικά δεν έχουν αλλοιωθεί πολύ. Η ποιότητά τους σε απόδοση σε ήχο είναι αρκετά καλή, πράγμα το οποίο αυτό είναι που ζητάω, και το μπορώ να τα συνδέσω εκτός από MP3 κινητά ή οτιδήποτε και σε κάρτες ήχου οι οποίες δεν έχουν απόλυξη USB, γιατί τα ακουστικά που είδατε έχουν USB απόλυξη που μπορώ να περιορίζει λίγο, αν και δουλεύει τέλεια με τον υπολογιστή, αλλά δεν μπορώ να το συνδέσω σε άλλες συσκευές ή σε μια ξεχωριστή κάρτα ήχου. Λοιπόν, το κουτάκι είναι αυτό εδώ, Sennheiser, τα Sun Powerful Sound Experience, συνέντευξη iPod, έλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το γύρω γύρω του, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι τα χαρακτηριστικά που σας διάβασα. Αισθητικά, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουνε. Για πάμε να δούμε το πακετάκι μας. Wow, το κουτάκι δεν έχει και πολλά πράγματα. Κοιτάτε, γνωρίστε τα ακουστικά μας, θα τα βάλω λίγο πιο εδώ να μην κρύβω το φως. Έχω ανοίξει πολλά πράγματα, αλλά ακουστικά σε αυτό εδώ μόνο τα πληκτρολόγια, τα μηχανικά έρχονται σε τέτοια σακούλα. Για να μην σκίσω και χαλάσω, θα ανοίξω με το μαχαίρι μου το σολοτέιτ. Κοιτάξτε, σου αφήνει μια καλή αίσθηση έτσι όπως το κρατάς.
Λοιπόν, αυτά εδώ παιδιά είναι τα ακουστικά. Νομίζω να σας τα γυρίσω κιόλας να βλέπετε και το σύμπαν. Sennheiser πάνω. Λοιπόν, το καλώδιο τους είναι αυτό εδώ. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, παρατήρηση 1, δεν περιλαμβάνεται το τσακ για το 6,3 για τους ενισχυτές. Έχει μόνο το απλό. Δεν με στεναχωρεί αυτό, αν και με εντυπωσιάζει γιατί το αναφέρει, αλλά εντάξει. Το καλώδιο του είναι αρκετά μακρύ, είναι περίπου στα 2 μέτρα έτσι όπως το κόβω, άρα μπορεί να συνδεθεί και στην άλλη άκρη του κουτιού μας αν το έχουμε πολύ μακρύ. Επίχρυσο όπως βλέπετε τζακ εδώ πέρα. Λοιπόν, ας το πάμε στην έφυγη αυτό. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Τα ακουστικά παιδιά έχουν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση έτσι όπως τα πιάνεις και από το πλάι βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει το λόγο της εταιρείας, το S. Το καλό είναι ότι βλέπετε περιστρέφεται έτσι ώστε να ταιριάζει στο αυτή κανονικά. Να δούμε, μεγαλώνει. Μεγαλώνει, είναι πλαστικό μεν ο βραχίωνας, να το δείξω να φαίνεται καλά. Λοιπόν, έχουν μια ελαφρή κλίση περιστροφή, αλλά μπορούν και περιστρέφονται δεξιά και αριστερά. Το σουγκαράκι τους είναι πολύ μαλακό. Έχει αφρό μνήμης, όχι, δεν είναι αφρός μνήμης. Ναι, με απομονώνει, είναι κλειστού τύπου όπως βλέπετε. Απομονώνει το αυτή. Έχω απορία να δω πως ταιριάζει, γιατί αν είδατε τα άλλα που έχω είναι πιο μεγάλα και πιο στρογγυλά, αυτά είναι οβάλ. Και αυτό επίσης που πρόσεξα είναι ότι έχουν ένα μαξιλαράκι, να σας το δείξω εδώ πέρα, το οποίο είναι το ίδιο υλικό που έχει και στα μαξιλαράκια, στα αυτιά. Λοιπόν, το πατάμε, αλλά επανέρχεται μετά από λίγο. Δεν είναι ακριβώς αφρός μνήμης να θυμάται, αλλά εξασφαλίζει ότι θα είναι μαλακά πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, να τα φορέσω να σας πω. Τα ακουστικά όλες περιεργώς εξασφαλίζουν έτσι όπως τα έβαλα τώρα στα αυτιά μου λίγο, εξασφαλίζουν τέλεια κάλυψη, δηλαδή μισό λεπτά να το ξαναφορέσω. Τα αυτιά μου αυτή τη στιγμή σφραγίζουν τέλεια, στο κεφάλι μου ακουμπάει καλά, νιώθω τον αφρό να μην με πιέζει. Λοιπόν, να σας δείξω κιόλας δύο λεπτάκια, μετά από καιρό θα δείτε και το πρόσωπό μου. Λοιπόν, τα ακουστικά εφαρμόζουν τέλεια πάνω στα αυτιά μου. Λοιπόν, σφραγίζουν υπέροχα. Έχω και κάτι εδώ πέρα να το καθαρίσω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πολύ καλή απομόνωση. Δεν κουράζουν, είναι πολύ ελαφριά. Δηλαδή, πιστέψτε με, συγκριτικά νιώθω ότι δεν τα φοράω καν. Τη φωνή μου την ακούω με δυσκολία από το περιβάλλον. Δηλαδή, απομονώνουν αρκετά καλά το περιβάλλον. Προφανώς, άμα έχουμε και διαφορετικά τέτοια, το αν έχουμε ήχους δεν θα επηρεαζόμαστε. Και να βάλουμε τώρα να ακούσουμε. Ευτυχώς που έχω συνδέσει από κάτω ένα τζακ. Να βάλω να κάνω μια μικρή μια μικρή δοκιμή. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω τα άλλα τα ακουστικά, χρησιμοποιεί την κάρτα την Virtual, μισό λεπτάκι, λογικά τώρα θα πρέπει να νιώσει, ελπίζω, έλα. Η ποιότητά τους είναι αρκετά καλή θα έλεγα, πραγματικά. Λοιπόν, ακούγονται αρκετά καλά, η έντασή τους δυστυχώς δεν έχει κάποιο κουμπάκι για να τα ρυθμίζουμε, οπότε ρυθμίζεται μέσα από τον υπολογιστή μόνο. Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε λίγο να σας πω. Τα μπάσα του δεν είναι πάρα πολύ δυνατά, οφείλω να το ομολογήσω, αλλά ο ήχος του είναι καθαρός, κρυστάλλινος και για ταινίες, για μέση και τι χρήση και για λίγο ήπιο gaming, ήταν αρκετά καλά. Μισό λεπτό,
μισό λεπτό. Παιδιά, το παίρνω πίσω. Μόλις ήταν μέσα στο σακουλάκι, δεν το είχα δει. Τελικά υπάρχει το τσακ. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα. Λοιπόν, επίχρυσο. Ορίστε, για να το συνδέσουμε σε κιθάρα. Τελικά το βάλανε, δεν είπανε βλακίες. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Να δείτε, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ξαναήρθα σε επαφή με τον έξω κόσμο. Πραγματικά κάνουν πολύ καλή απομόνωση, δεν κουράζουν, εφαρμόζουν τέλεια στο αυτή. Λοιπόν, check tech now, είμαι ο Κώστας και το πρώτο βίντεο προφανώς που με βλέπετε. Είναι πολύ φθηνά ακουστικά, 24 ακουστικά, αλλά είναι 24 ευρώ μάλλον ακουστικά, αλλά είναι ποιοτικά, γι' αυτό σας προτείνω να τα προμηθευτείτε. Διαλέξτε τα και δεν θα χάσετε. Check the now, είμαι ο Κώστας, γνωστός κρίτης Paragon στα Games. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που ακούω, που διαβάζω μάλλον στα βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να συνεχίσετε να μου γράφετε παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Και θα τα ξαναπούμε online. Επίσης έρχεται σε μία εβδομάδα επιτέλους το Elder Scrolls, η συλλεκτική που ελπίζω να την ανοίξω. Θα την ανοίξω και θα την κάνω και όσο πιο τέλεια ποιότητα γίνεται. Check tech now, το επαναλαμβάνω για κάτι στη φορά. Κώστας, να έχετε ένα καλό και όμορφο απόγευμα. Γεια σας.